εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και νυκτήσεις. Ακούσαμε προηγουμένως, αγαπητοί αδελφοί, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι από το 6ο κεφάλαιο της προς Γαλάτες Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία γράφτηκε από τον Απόστολο με τα ίδια του τα χέρια από την Ρώμη και απεστάλλει στους Γαλάτας, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από κάποιους ψευδοαποστόλους και απατεώνες και έκαναν την περιτομή, παρόλο που είχαν πιστέψει στον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Και αυτό ήταν μια μεγάλη παράβαση, την οποία ο Απόστολος θέλει να διορθώσει. Και τι λέγει λοιπόν η σημερινή Αποστολική Περικοπή? Γράφει ο Απόστολος: «Είδετε πυλή και σημείν γράμμα συνέγραψα τη εμή χειρή. Δέστε», λέει, «με πόσο άσχημα γράμματα», γιατί δεν ήταν καλλιγράφος, αυτό θα πει το πυλίκης. «Σας έγραψα, αλλά σας έγραψα με τα ίδια μου τα χέρια, για να πιστοποιήσω και με αυτόν τον τρόπο ότι είναι η επιστολή μου αυθεντική, εφόσον υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι πλαστογραφούσαν, έγραφαν δηλαδή επιστολές τάχατες εξ ονόματος του Αποστόλου». Γι' αυτό ο Απόστολος τις επιστολές του ή τις έγραφε ο ίδιος, όπως την προς Γαλάτας και την προς Φιλήμωνα, είτε υπέγραφε στο τέλος και έλεγε: «Με τα ίδια μου τα χέρια σας γράφω αυτό», τον χαιρετισμό εις το τέλος της επιστολής, την οποία έγραφε κάποιος γραφέας καθ' υπαγόρευσή του. Στο τέλος όμως πρόσθεται και ο ίδιος με τα δικά του γράμματα τον χαιρετισμό για να πιστοποιεί το γνήσιο της επιστολής. Τη συγκεκριμένη όμως επιστολή τη γράφει ολόκληρη, ή τουλάχιστον από αυτό το σημείο, σύμφωνα με κάποιους ερμηνευτές, που γράφει «πυλή και σημείν γράμμα συνέγραψα τη εμή χειρή», τη γράφει με τα δικά του χέρια για να ισχυροποιήσει περισσότερο το γραφόμενο και να τους δείξει και το ενδιαφέρον του, την αγάπη του. Και τι τους λέγει? «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσει εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον είναι αμή το σταυρό του Χριστού διώκονται». Τι συνέβαινε? Υπήρχε ένας νόμος από κάποιους Ρωμαίους αυτοκράτορες, ευνοϊκός προς τους Ιουδαίους. Όσοι λοιπόν τηρούσαν την περιτομή, δεν διώκονται, γιατί θεωρούν το Ιουδαίοι. Και οι εξιουδαίων χριστιανοί, οι οποίοι πίστεψαν στον Χριστό, αλλά τηρούσαν αυτή τη διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, και αυτοί δεν διώκονται. Αλλά και οι φανατικοί Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν είχαν πιστέψει στον Χριστό, όταν έβλεπαν τους πιστεύσαντας να τηρούν την περιτομή, πάλι δεν τους εδίωκαν. Ενώ αυτούς που παρακινούσαν τους χριστιανούς αυτούς να τηρούν την περιτομή, αυτούς τους επενούσαν κιόλας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος: «Αυτοί που σας λένε, και όχι μόνο σας λένε, αλλά σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή, θέλουν να αρέσουν στους ανθρώπους και επίσης θέλουν να μην διώκονται, γιατί πιστεύουν στο Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτό σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε. Ουδέ γαρή περιτεμνόμενοι αυτοί νόμων φυλάσσουσι, αλλά και αυτοί που σας το λένε, και αυτοί ήδη δεν τηρούν τον νόμο. Γιατί εάν κάποιος τηρούσε την περιτομή, θα έπρεπε να τηρεί και όλες τις άλλες διατάξεις του νόμου. Αλλά κανένας από αυτούς που παρακινούσαν για περιτομή δεν τις τηρούσαν». Τι τους λέγει? «Θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται». Θέλουν εσείς να περιτέμνεστε για να καυχηθούν στην ειδική σας σάρκα, στο γεγονός ότι υπακούεται σε αυτούς, και έτσι και αυτοί να καυχόνται ότι σας έχουν μαθητές και υποτακτικούς αφενός, και αφετέρου να επαινούνται και από τους Ιουδαίους, τους φανατικούς, τους κολλημένους στο νόμο το Μωσαϊκό και στις συμβολικές διατάξεις του, να επαινούνται ότι είναι τηρητέ του νόμου και παρακινούν και τους άλλους να είναι τηρητέ του νόμου. «Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Σε μένα όμως, λέγει ο Απόστολος,
να μην συμβεί, να μην δώσει ο Κύριος, να μην επιτρέψει να καυχηθώ για κάτι άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα, έχει νεκρωθεί, καγώ και εγώ είμαι νεκρός για τον κόσμο και δεν έχω πλέον καμία θέληση, καμία επιθυμία για να αρέσω στον κόσμο, να εγκολπωθώ τα ιδανικά του κόσμου, που είναι οι απολαύσεις, οι σαρκικές, η μάταιη δόξα των ανθρώπων, η προσκόλληση στην ύλη και στο χρήμα. Όλα αυτά πλέον τα έχω καταφρονήσει. Δεν θέλω τίποτε από αυτά, είμαι νεκρός για αυτά. Αλλά και αυτά, καθεαυτά τα πράγματα του κόσμου είναι σταυρωμένα για μένα, είναι νεκρωμένα. Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τη ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά και νυκτήσεις. Όσα είπαμε μέχρι τώρα, με τη χάρη του Θεού τα αναλύσαμε στο χθεσινό κήρυγμα και όποιος επιθυμεί μπορεί να τα ακούσει αναλυμένα. Τώρα θα αναλύσουμε αυτό το στίχο. Τι σημαίνει και νυκτήσεις? Εν γάρ Χριστώ Ιησού δεν ισχύει, δεν έχει καμία ισχύ ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά εν Χριστώ Ιησού γινόμαστε και νυκτήσεις, καινούρια δημιουργία. Τι είναι και νυκτήσεις, ρωτάει ο μακάριος Νικηφόρος Θεοτόκης, επίσκοπος Αστραχάν και Σταυροπόλεως. Ερμηνεύει δε, οι πιστεύσαντες εις Χριστόν αποβάλλουν εις το Άγιο Βάπτισμα τον παλαιόν άνθρωπο, τον φθυρόμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης, όπως λέγει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος. Ανακαινίζονται δε δια του πνεύματος του νοός αυτών και ενδύονται των καινών άνθρωπων, τον καινούριο άνθρωπο, το και με αλφαγιώτα, τον κατά Θεόν κτισθέντα, εν δικαιοσύνη και ισότητη της αλήθειας. Αυτά εδίδασκε τους Εφεσίους ο Θεηγόρος Παύλος και έγραφε στους Κορίνθιους, ώστε ήτης εν Χριστώ και νύκτησης. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε κενά τα πάντα. Αποβάλλατε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες. Επομένως, όποιος είναι εν Χριστώ, όποιος ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, αυτός είναι καινούρια δημιουργία. Τα αρχαία, τα παλαιά έφυγαν. Να, έγιναν όλα καινούρια. Αυτά διδάσκουν ότι καινή κτήσεις είναι πρώτον η αποβολή της παλαιάς σαρκικής και πεπλανημένης πολιτείας, δηλαδή του παλαιού κακού τρόπου ζωής, του πονηρού, του αμαρτωλού τρόπου ζωής. Η αποβολή αυτού του τρόπου, το να πάψει δηλαδή ο άνθρωπος να ζει μέσα στην αμαρτία και να έχει ως αποτέλεσμα αυτή η ζωή την φθορά και το θάνατο, τον αιώνιο θάνατο, το χωρισμό από τον Θεό. Και δεύτερον, καινή κτήσεις σημαίνει οικοδομή νέας πνευματικής και ευαγγελικής ζωής κατά μίμηση του Ιησού Χριστού. Αφενός με λοιπόν άφημα της αμαρτίας και της αμαρτωλής ζωής, αφετέρου δε οικοδόμηση της καινούργιας ζωής της εν Χριστώ, της ζωής της πνευματικής, της σύμφωνης με το Ευαγγέλιο, της ζωής της Άγιο Πνευματικής, κατά μίμηση του Ιησού Χριστού. Και λέγει λοιπόν ο Πανέφημος Απόστολος ότι καμιά δύναμη δεν έχει και τίποτε δεν μπορούν να κατορθώσουν ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία. Αλλά η ευαγγελική ζωή με τη δύναμη του Χριστού, αυτή και μόνον αυτή μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και είτε περιτετμημένος είσαι είτε απερίτμητος, αυτό δεν έχει καμία αξία. Εάν όμως, αφού πιστέψεις τον Ιησού Χριστό, αποβάλεις τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας και ενδυθείς τον καινούριο, τον νέο άνθρωπο, τον άνθρωπο της αρετής, αυτός ο ανακαινισμός, αυτή η ανακαίνιση, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, προξενεί την αιώνια σωτηρία. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσι, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επ' τον Ισραήλ του Θεού.
Μη μου προβάλλεις, ερμηνεύει και ο Άγιος Νικόδημος αυτούς τους στίχους. Μη μου προβάλλεις, λέγει, εσύ ο Ιουδαιόφρον Χριστιανέ, ως αν μεγάλο πράγμα την περιτομή, γιατί αυτή είναι άχρηστη και δεν έχει καμιά δύναμη, καθώς δεν έχει δύναμη ούτε η ακροβιστία και το να είναι κανείς απερίτμητος. Γιατί όλα ο Χριστός τα έκανε καινούριο και γι' αυτό καινούρια και άλλη διαφορετική ζωή πνευματική ζητεί από εμάς τους χριστιανούς ο Χριστιανός, ο Χριστός. Δεν θέλει να κολλήσουμε στο γράμμα και στα σύμβολα του παλαιού νόμου, να γίνουμε καινοί, καινούργιοι άνθρωποι. Έτσι, η κατά Χριστόν ζωή των χριστιανών, αυτή ονομάζεται καινή κτήσεις, καινούρια ζωή. Καθώς και σε ένα άλλο μέρος, στη Δευτέρα προς Κορινθίους, το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέγει εκεί στο πέμπτο κεφάλαιο? «Ή της εν Χριστώ καινή κτήσεις». Όποιος είναι πραγματικά μέσα στο Χριστό, είναι του Χριστού, είναι αληθινός χριστιανός, αυτός είναι καινούρια δημιουργία. Δηλαδή, δεν αλλάζεις απλώς κάποιες εξωτερικές συμπεριφορές, δεν αποκτάς κάποιες εξωτερικές αρετές, κάποιες κακές, καλές συμπεριφορές και εκδηλώσεις ευλαβίας και ευσεβίας. Δεν είναι αυτό ο χριστιανός. Αλλά ο χριστιανός είναι οντολογικά καινούριος, ανακαινισμένος. Οντολογικά θα πει στην ουσία του, στο είναι του. Είναι τελείως άλλος σε σχέση με τον μη χριστιανό. Είναι καινή κτήσεις, καινούρια δημιουργία που δεν τη φτιάχνει, δεν την κάνει ο ίδιος, αλλά την κάνει το Πνεύμα το Άγιο, η Αγία Τριάς σε Αυτόν. Σε ποιον όμως? Σε Αυτόν που θέλει να ανακαινιστεί, που πιστεύει στον Χριστό και τηρεί τις εντολές Του. Επειδή, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και οι ψυχές μας των βαπτισμένων χριστιανών που ήταν παλαιωμένες από την αμαρτία ανακαινουργώθηκαν από το Άγιο Βάπτισμα στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα θα ανακαινιστούν και τα σώματά μας και θα τιμηθούν με την δόξα και την αυθαρσία της Αναστάσεως. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για καινή κτήση, για καινούρια δημιουργία, για μια αναδημιουργία και των ψυχών μας και των σωμάτων μας. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι είναι προδιατύπωσης του εξ Αναστάσεως βίου το Ευαγγέλιο. Είναι μια προδιατύπωση, μια πρώτη διατύπωση της ζωής, της αναστημένης ζωής, της ζωής που θα έχουμε μετά την Κοινή Ανάσταση όλων των νεκρών σωμάτων κατά τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Μια προδιατύπωση αυτής της ζωής είναι το Ευαγγέλιο. Και ο σοφός Θεοδόρητος λέει «Καινήν κτήσεις, καινήν κτήσιν, κυρίως μεν καλεί την εσωμένην μετά την εκ νεκρών Ανάστασιν των πραγμάτων μεταβολήν». Τι ονομάζει ο Απόστολος καινή κτήση? Κυρίως ονομάζει αυτό που θα προκύψει, αυτό που θα ζήσουμε μετά την εκ νεκρών Ανάσταση, εφόσον βεβαίως θα κοιμηθούμε εν μετανοία. «Τότε γάρ και οι κτήσεις της επικειμένης ελευθερούται φθοράς και των ανθρώπων η φύσης την αθανασίαν ενδύεται». Και βέβαια όλοι θα αναστηθούμε και όλοι θα αυθαρτοποιηθούμε, αλλά δεν θα ζήσουμε όλοι εν μακαριότητη. Γι' αυτό είπαμε ότι εξαρτάται από το πώς θα ζήσουμε εδώ για το πώς θα ζήσουμε μετά την Κοινή Ανάσταση εν Χριστώ, εν μακαριότητη, ή θα ζήσουμε εν το πονηρό, εν κολάση, άφθαρτη βέβαια πάλι, αλλά χωρισμένη από τον Θεό, γιατί δεν τον αγαπήσαμε όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή εδώ. Τότε, λέει ο μακάριος και σοφός Θεοδόρητος, οι κτήσεις, όλη η δημιουργία θα ελευθερωθεί από την φθορά η οποία επίκειται, είναι πάνω σε αυτήν τώρα,
εξαιτίας της δικής μας αμαρτίας. Και η φύση των ανθρώπων επίσης και αυτή θα ενδυθεί την αθανασία. Και θέλεις δε θέλεις θα είσαι αθάνατος. Γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσει ο αμαρτωλός, όπως λέει κάποιος, λένε κάποιοι, θα χαθώ, θα αυτοκτονήσω, θα ησυχάσω, δεν θα ησυχάσεις. Η ησυχία και η ειρήνη έρχεται μόνο όταν ενδυθείς τον Χριστό, ο οποίος είναι η ειρήνη μόνο. Θες, δεν θες, είσαι προορισμένος να γίνεις αθάνατος, να ζήσεις αιώνια. Και είναι φοβερή η αθανασία όταν είναι χωρισμένη από τον Χριστό, που είναι η άπειρη χαρά και μακαριότητα. Και αυτή είναι η αιώνια κόλαση. Όλοι λοιπόν θα ελευθερωθούν από τη φθορά και οι κτήσεις και ο άνθρωπος και θα ενδυθούμε την αυθαρσία και θα ζήσουμε εν μακαριότητη εν Χριστώ ή αποξενωμένοι από τον Χριστό ανάλογα με το πώς ζήσαμε εδώ σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Εν τούτο γάρ αποδιόμεθα των παλαιών άνθρωπων ίον δε την ασυγνώμη των μελώντων εικόνα, δείκνυση το σωτήριον βάπτισμα, λέει ο Μακάριος και σοφός Θεοδόρητος. Δηλαδή, στο σωτήριο βάπτισμα που βαπτιστήκαμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φανερώθηκε μία κάποια εικόνα αυτών που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, κατά την Δευτέρα Παρουσία και την Κοινή Ανάσταση. Είναι το βάπτισμα δηλαδή ένα προεικόνισμα, μια προεικόνηση της ζωής που θα ζήσουμε μετά την Κοινή Ανάσταση. Ούτε τι συμβαίνει τότε στο βάπτισμα, αποδιόμεθα, ξεντυνόμαστε, αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο, ενδυόμεθα δε των νέων και των αμαρτημάτων των φορτίων αποτιθέμενοι, δεχόμεθα την χάρη του Πνεύματος. Και αφού ξεφορτωνόμαστε το φορτίο των αμαρτημάτων μας, δεχόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε τίνιν το Πανάγιο Βάπτισμα, ούτε ο μέλλον βίος, είδε περιτομής και ακροβιστίας διαφοράν. Και επομένως ούτε το Πανάγιο Βάπτισμα, ούτε ο βίος, η ζωή που θα ακολουθήσει στο μέλλον μετά την Κοινή Ανάσταση, γνωρίζει διαφορά περί τετμημένου και απεριτμήτου. Και ο Μέγιστος Μάξιμος ελιμινεύει αλληγορικά αυτό το ρητό. Δεν ισχύει ούτε περιτομή, ούτε ακροβιστή, αλλά και νυκτήσεις. Και τι λέγει, «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή εστίν, ούτε ακροβιστία. Διαμέν της περιτομής, την νομικήν δικαιοσύνη δηλώσας. Δια δε της ακροβιστίας, την φυσικήν ισονομίαν ενιξάμενος». Τι θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος με αυτή τη φράση, ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και λέει, «Δια μέν της περιτομής δηλώνει την νομική δικαιοσύνη», δηλαδή την αρετή που προσποριζόταν ο άνθρωπος και τη δικαιοσύνη, τη δικαίωση μέσω του Μωσαϊκού νόμου, η οποία όμως δεν τον έσωζε. Διαμέσου δε της ακροβιστίας υπονοεί την φυσική ισονομία, αλλά ούτε και μέσω της φύσεως και του φυσικού νόμου μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Εκείνο που σώζει τον άνθρωπο είναι η εν Χριστώ ζωή, η εκκλησιαστική ζωή, η ένταξη μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και η τήρηση των εντολών του Χριστού. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται καινή κτήσης και προγεύεται μέσα στην Εκκλησία την αναστημένη ζωή που θα ακολουθήσει μετά την Κοινή Ανάσταση κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Όσοι λοιπόν χριστιανοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μένουν σε αυτόν τον κανόνα, όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Όσοι μένουν σε αυτόν τον κανόνα και νόμο της κατά Χριστόν καινούργιας ζωής και αποστρέφονται την παλαιά και άχρηστο περιτομή, αυτοί θα απολαύσουν την παραθεού ειρήνη.
Όχι την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, που δεν είναι τίποτε, αλλά την ειρήνη του Χριστού, την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό θα συμβεί διότι ελευθερώθηκαν από τις αμαρτίες τους διαμέσου της πίστεως. Γιατί οι αμαρτίες είναι αυτές που φέρουν την ταραχή, που φέρουν την εχθρότητα, το μίσος απέναντι στον Θεό. Είναι οι αμαρτίες που κάνουν τον Θεό εχθρό μας, ή μάλλον εμείς γινόμαστε εχθροί του Θεού, γιατί ο Θεός δεν πάβει πάντοτε να μας αγαπά, ακόμα και όταν αμαρτάνουμε. Αλλά όταν αμαρτάνουμε και δεν μετανοούμε, εμποδίζουμε τη Θεία Φιλανθρωπία, το Θείο Έλεος, να φτάσει έως εμάς. Γιατί ο Θεός θέλει εκούσια, αυτοπροαίρετα, να κινούμεθα προς Αυτόν και να Τον αγαπάμε και να, να ενούμεθα μαζί Του, όχι αναγκαστικά και εκβιαστικά, αλλά με τη θέλησή μας. Και τότε βεβαίως μας δίνει το έλεος Του το πλούσιο, το άπειρο. Οι αμαρτίες μας μας χωρίζουν από το Θεό. Με το Άγιο Βάπτισμα λοιπόν και την τήρηση των εντολών ελευθερωνόμαστε από αυτές και επομένως ελευθερωνόμαστε και από την εχθρότητα που έχουμε απέναντι στον Θεό και από την ταραχή και αποκαθίσταται η ειρήνη, η αληθινή ειρήνη μεταξύ ημών και του Θεού αλλά και μεταξύ ημών των ανθρώπων. Γιατί όποιος χωρίζεται από τον Θεό χωρίζεται και από τον πλησίον και δεν μπορεί να επιτευχθεί αληθινή ειρήνη με τον πλησίον αν δεν υπάρξει μετάνοια και αποκατάσταση της ειρήνης με τον Θεό. Όσοι λοιπόν χριστιανοί μένουν σε αυτόν τον κανόνα και στον νόμο της κατά Χριστόν καινούργιας ζωής, αυτοί αποστρέφονται την παλαιά και άχρηστη περιτομή και αυτοί απολαμβάνουν την ειρήνη την θεϊκή, αφού ελευθερώνονται από τις αμαρτίες τους και από την εχθρότητα που έχουν απέναντι στον Θεό. Και αυτοί θα πάρουν την φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού, γιατί πλέον θα συμφιλειωθούν μαζί Του και θα ελεηθούν από Αυτόν, εφόσον ο Θεός ειρήνεψε με αυτούς διαμέσου του Σταυρού και της Χάριτος του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Αυτοί εις όλων το ύστερον είναι και ονομάζονται Κυρίως και αληθώς Ισραήλ, λέει ο Μακάριος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτή είναι ο νέος Ισραήλ της Χάριτος και είναι Ισραήλ, δηλαδή νόες που θεωρούν, τον Θεό, που βλέπουν τον Θεό. Γιατί αυτό θα πει Ισραήλ. Ισραήλ θα πει νους που βλέπει τον Θεό. Και ο Πατριάρχης Ιακώβ γι' αυτό ονομάστηκε Ισραήλ. Όπως λέει στη Γένεση στο 32ο κεφάλαιο, «Ου κληθήσετε γάρ φυσίν έτη το όνομά σου Ιακώβ, αλ Ισραήλ έστε το όνομά σου, ότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων δυνατός έτσι». Πάλεψε μια υπερφή πάλι ο Ιακώβ με τον Θεό και ενίκησε, όπως λέγει, αφέθηκε, άφησε ο Θεός να νικηθεί από τον Ιακώβο. Και σημαίνει αυτό το όραμα που είδε ο Ιακώβ, την πάλη του ανθρώπου με τον Θεό, με την προσευχή. Ο Θεός θέλει να νικάται από εμάς τους ανθρώπους, για μέσου της προσευχής μας. Είναι έτοιμος να μας βοηθήσει και θέλει να γίνουμε άνθρωποι που θα βλέπουμε σε Αυτόν και μόνο σε Αυτόν. Νόες ορώντες Αυτόν. Γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι ο Ιακώβ, γιατί ήταν ακριβώς νους που έβλεπε συνεχώς προς τον Θεό και γι' αυτό ήταν αληθινά δυνατός. Και όσοι δεν είναι τέτοιοι χριστιανοί κατά την πίστη και τη ζωή, δεν είναι νόες που βλέπουν τον Θεό, αυτοί δεν είναι τη αληθεία Ισραήλ, αλλά ψευδώς ονομάζονται Ισραήλ, δηλαδή λαός του Θεού, ακόμα κι αν κατάγονται από το γένος του Ισραήλ. Και αυτό το ρητό το εδανίστη ο Απόστολος Παύλος από τον Δαβίδ που λέγει «Ειρήνη επί τον Ισραήλ». Είναι κανόνας λοιπόν
Αυτός, για αυτούς που θέλουν πραγματικά να ευαρεστήσουν στο Θεό, δεν χρειάζεται ούτε η περιτομή, ωφελεί κάτι, ούτε το να μην περιτέμνεσαι είναι αρκετό για να σωθείς. Εκείνο που χρειάζεται είναι να βαπτιστείς, να πιστέψεις στον Χριστό και έτσι να ζεις σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και να γίνεις αληθινός Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Και τότε θα αποκτήσεις την αληθινή ειρήνη, την ειρήνη που δίνει ο Θεός. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, «Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν». Στη συνέχεια το λοιπόν, λέει ο Απόστολος, πλέον μη με κουράζετε άλλο, μη μου δίνετε άλλους κόπους, γιατί εγώ φέρω τα στίγματα του Κυρίου, βαστάζω στο σώμα μου τα στίγματα του Κυρίου. Τι θέλει να πει εδώ ο Απόστολος? Μήπως έπεσε σε αμέλεια και δεν θέλει πλέον να κοπιάσει άλλο? Μήπως κουράστηκε από το βάρος και την οδύνη των πληγών και δεν μπορεί να βαστάζει πλέον κόπους και γι' αυτό φεύγει από αυτούς? Όχι βέβαια, μη γέννητο. Πώς είναι δυνατόν, λέει ο μακάριος Νικηφόρος Θεοτόκης, ο γεμάτος από ζήλο και αγάπη, ήταν δυνατόν να νικηθεί από την αμέλεια? Ή ήταν δυνατόν να κουραστεί αυτός ο οποίος έχερε για τα παθήματά του? Τι παραγγέλει λοιπόν εδώ ο μακάριστος Απόστολος? Κανένας, λέει, να μην βάλει σε αυτόν κόπους για το ζήτημα της περιτομής, για να επιστηρίξει τον κανόνα της διδασκαλίας του και να πληροφορήσει ότι αυτή η διδασκαλία πλέον δεν δέχεται καμιά μεταβολή, έστω κι αν μύριους προξενήσουν κόπους αυτών. Τον πιέσουν δηλαδή κι άλλο, τον πιέσουν αφόρητα. Δεν θα αλλάξει αυτή η διδασκαλία. Ο Απόστολος είναι απόλυτος. Μην ελπίζετε σε καμία αλλαγή. Καμία αλλαγή δεν επιδέχεται αυτή η διδασκαλία. Όπως οι στρατιώτες, για να αποδείξουν την πιστή υπηρεσία τους, προβάλλουν τα δείγματα των τραυμάτων που φέρουν στο σώμα τους, έτσι και ο Απόστολος, για να βεβαιώσει την αλήθεια του κηρύγματος, ότι είναι αληθινός και γνήσιος Απόστολος και όχι ψευδαπόστολος, και δεν λέει άλλα στους μεν και άλλα στους δε, όπως τον συκοφαντούσαν κάποιοι ψευδαπόστολοι και απατεώνες, αλλά λέγει σε όλους τα ίδια ότι δεν χρειάζεται η περιτομή, γιατί ήταν σύμβολο του βαπτίσματος και πλέον, εφόσον έχουμε τώρα το βάπτισμα, δεν χρειάζεται το σύμβολο. Για να τους αποδείξει ότι λέγει λοιπόν την αλήθεια και ότι είναι αληθινά Απόστολος, τους λέγει μη μου βάζετε άλλους κόπους. Κοιτάξτε αυτά που βαστάζω, τις πληγές που βαστάζω, γιατί τηρώ τον νόμο του Θεού και ακολουθώ το Σταυρό του Χριστού και καυχόμαι στο Σταυρό του Χριστού και όχι στην περιτομή, ούτε σε κάτι άλλο, ούτε ακόμα και στη σοφία και στη δύναμη του Θεού, αλλά στο Σταυρό του Χριστού, διότι δια το Σταυρό του Χριστού φανερώθηκε αφενός μεν το πόσο μεγάλο κακό μας έκανε η αμαρτία, αφετέρου δε πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει ο Θεός, που δεν δίστασε να θυσιάσει και τον Υιόν Του το μονογενή για τη σωτηρία μας. Και προσέξτε, παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος, δεν λέει «έχω τα στίγματα του Ιησού», αλλά «βαστάζω τα στίγματα», ως αν ένα στεφάνι νικητικό, ως αν ένα παράσημο και διάδημα βασιλικό, και σε αυτά καυχαίμαι και μεγαλύνομαι και παρουσιάζομαι στον κόσμο και αποδεικνύω ότι είμαι βέβαιος και αληθινός, γνήσιος Απόστολος και βεβαιότατος για αυτά που σας λέγω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί, αμήν. Και έτσι κλείνει όλη η επιστολή με αυτή την ευχή που λέγει ο Απόστολος και με αυτή την ευχή που κάνει για τους Γαλάτες ο Απόστολος, δείχνει ότι όσα είπε σε όλη την επιστολή
επιπληκτικά, γιατί τους μαλώνει, επειδή είχαν παρασυρθεί από τους ψευδοδιδασκάλους, με αυτή την ευχή που τους λέγει τώρα στο τέλος, τους φανερώνει, τους αποδεικνύει ότι όσα τους είπε και τους επέπληξε, δεν τα είπε από θυμό και έχθρα, αλλά από αγάπη. Τα λόγια αυτά δεν είναι μόνο ευχή, αλλά είναι και διδασκαλία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος, η οποία σφραγίζει όλα όσα είπε προηγουμένως. Επειδή αναφέρει στα λόγια αυτά την χάρη που απόλαυσαν οι γαλάτες, όχι διαμέσου του νόμου, αλλά διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τους τονίζει η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν μιλάει για τον νόμο, αλλά για τον Ιησού Χριστό. Και δεν είπε η χάρις του Χριστού ή με θυμών, ήθε να είναι μαζί σας, αλλά μετά του Πνεύματος ημών, για να τους απομακρύνει με αυτόν τον λόγο από τα σαρκικά φρονήματα, τα οποία είναι αντίθετα στο Πνεύμα, γιατί η σάρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος. Και για να δείξει σε αυτούς πως δεν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο από τον νόμο, από το Μωσαϊκό νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο από την χάρη και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και ακόμα τους λέγει αυτά τα λόγια για να τους δείξει ότι ο νόμος και η περιτομή δεν μπορούν να φυλάξουν σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η χάρις και η πίστης του Χριστού, αυτή μπορεί να τους φυλάξει στο Πνεύμα το Άγιο, να έχουν ενεργό το Πνεύμα το Άγιο μέσω της πίστεως εις τον Χριστόν. Η χάρις του Χριστού έδωσε από την αρχή σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιο. Λέγοντας δε ο Παύλος αδελφούς τους Γαλάτας, λέει η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί, αμήν, ονομάζοντάς τους αδελφούς τους Γαλάτας, τους θυμίζει την κολυβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος, από την οποία ουσάν από μήτρα αναγενόμεθα και γενόμεθα αδελφοί κατά πνεύμα και ιοί ενός Πατρός του Θεού και όχι από τον νόμο. Ο νόμος δεν μας κάνει αδελφούς. Άμποτε δε και με εμάς τους αναγινώσκοντας, λέει εν κατακλείδη και ο Άγιος Νικόδημος, κατακλείοντας την ερμηνεία της προς Γαλάτας επιστολής, ήθε, λέει, να συμβεί αυτό και με εμάς που αναγινώσκουμε και ακούμε αυτά. Τι να συμβεί? Να είναι ενεργός η χάρις του Θεού μέσα μας. Και αυτό θα γίνει εφόσον πολιτευόμαστε πνευματικώς και δεν αποβάλλουμε τον αγιασμό του Θείου Πνεύματος. Ήθε να συμβεί αυτό σε εμάς και να μην ρυπώνουμε την Αγία μας ψυχή και το Άγιο Σώμα που έγιναν Άγια για του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και δια των μυστηρίων και μάλιστα για της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Μεταλήψεως. Να μην τα ρυπώνουμε με το βόρβορο των αμαρτιών μας, αλλά αντίθετα να αυξάνουμε τον αγιασμό αυτό περισσότερο στον εαυτό μας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος μας έδειξε και μας έκανε καινή κτήση, μας έδειξε την καινούρια και πνευματική ζωή και μας έκανε καινούριους, οντολογικά καινούριους, με την αποβολή της παλαιάς και σαρκικής ζωής και της αμαρτίας και κάθε παλαιού στοιχείου. Στον Θεό, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στον Πατέρα και στο Πανάγιο Πνεύμα, ας είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.